Κρατούμενος μέχρι νεωτέρας θα παραμείνει ο Καταλανός ηγέτης Κάρλας Πουτσδεμόν. Οι γερμανικές αρχές έχουν φυλακίσει τον πρώην πρόεδρο της καταλανικής κυβέρνησης, καθώς εκκρεμεί το αίτημα της Μαδρίτης για έκδοσή του. Βάσει του νόμου, μέσα σε διάστημα 60 ημερών θα πρέπει να αποφασιστεί κατά πόσον θα υλοποιηθεί η έκδοση στην Ισπανία, κάτι που ήδη έχει ζητήσει να παγώσει η πλευρά υπεράσπισης του Κάρλας Πουτσδεμόν. Ο δικαστής που εξετάζει την υπόθεση φέρεται επικριτικός ως προς το περιεχόμενο του εντάλματος σύλληψης, υποστηρίζοντας ότι δεν προκύπτει η έκδοση ως προκαταρκτικό συμπέρασμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κύριος Πουτσδεμόν θα εκδοθεί τώρα, αλλά βρισκόμαστε στην ορθή οδό της έκδοσης. Τώρα θα εξεταστεί το κατά πόσον η διαδικασία είναι αποδεκτή. Εμείς ως Γραφείο Γενικής Εισαγγελίας το στηρίζουμε από αυτή την πλευρά. Αρμόδιο είναι το ανώτατο δικαστήριο του Σλέσβιγκ. Ο Πουτσδεμόν συνελήφθη την Κυριακή καθοδόν από το Ελσίνκι της Φιλανδίας προς τις Βρυξέλλες. Παραμένει πολύ ήρεμος. Έχω μιλήσει με τον Ισπανό δικηγόρο, το οποίο επικοινώνησε τηλεφωνικώς μαζί του. Παραμένει εξαιρετικά ήρεμος και ψύχρεμος και επί του παρόντος δεν υπάρχουν άλλες εξελίξεις. Ο Καταλανός ηγέτης ζει αυτοεξόριστο στη Βελγική πρωτεύουσα μετά τη μονομερή απόπειρα ανακήρυξης ανεξαρτησίας της περιοχής από την Ισπανία τον περασμένο Οκτώβριο. Η Μαδρίτη από την πλευρά της έχει ζητήσει την έκδοσή του με τις κατηγορίες της εξέγερσης, τάσης και κακοδιαχείρισης δημοσίων δαπανών.